Δώσαν την γυνε ψήλθεν ως το σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπόσε δογμάτι σας, την φύση των όντων ετράνω σας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμι σας, βασίλειον ιερατεύμα, πατέρος ιερ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετος ψυχάς ημών. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σας μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος λόγω ανηλυμένων λατρευτικών υποχρεώσεων, αύριο είναι η εορτή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και έτσι βρίσκεται δίπλα στο Λινοπότη, στον Εσπερινό, στον Πανηγυρικό Εσπερινό. Σας μεταφέρω όμως τις ευχές του για καλή χρονιά, δημιουργική, γεμάτη ζωή και σας εύχεται ο Άγιος Χριστοφόρος να είναι προστάτης στις ρόδες και στα τιμόνια των αυτοκινητιστών. Καλή χρονιά. Πανασιολογιώτατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε, Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Διοικητά της Περιφερειακής, εκπρόσωποι της Ταξιαρχίας, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας μας, Σύμβουλοι της Ομοσπονδίας μας, Σωματείο Ρόδου, Καλλίνο, ευχαριστούμε για την παρουσία σας κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε που είστε όλοι εδώ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο ΙΑΤΑ, κ. Καστιδιάδης Σεραφείμ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να κάνετε την απονομή. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας μας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλούμε τον κύριο Κόνσολα, βουλευτή, να κάνει την επομένη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, ερχόμενος από τη Ρόδο, ο Θεοδόσου Καστανίδης μου είπε ότι πάμε στη πιο πετυχημένη διαχρονικά κοπή Βασιλόπουλα στα Δωδεκάνησα. Αλήθεια, Θεοδόση. Συγχαρητήρια λοιπόν, Πρόεδρε, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πρόσωπό σου βλέπουμε διαχρονικά τις αξίες που αναδεικνύεται με το επάγγελμά σας στον επισκέπτη, στο μόνιμο κάτοικο, με την κοινωνική προσφορά και με την αρρωγή που έχετε σε όλη την κοινωνία. Θέλω να σας πω πολύ σεβασμό, όπως είπε ο Υπουργός προηγουμένως, όλοι οι βουλευτές και ο Βασίλης Ψηλάδης και ο Γιώργος Νικητιάδης και όλοι οι εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν ότι η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ταξί από το 1930, από τα αρχαιότερα σωματεία στη χώρα, κύριε Πρόεδρε, καθημερινά με την αρρωγή τους δίνουν ιδιαίτερο παλμό στην κοινωνία μας. Με αθέατη δύναμη, αρρωγή και προσφορά στον καθένα, στον νησιώτη, σε όλη την επικράτεια. Να σας θυμίσω ότι στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, ως υπουργός του Υπουργείου Τουρισμού συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί τότε δώσαμε λύσεις με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Συνεχίστηκε μετά και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει την προσφορά σας. Και θέλω να θυμίσω ότι όλοι μας έχουμε υποχρέωση ηθική στους αυτοκινητιστές να είμαστε πάντα κοντά τους. Συγχαρητήρια, Μανώλη. Είστε κατά την ομολογία του Προέδρου η καλύτερη ομάδα στη χώρα. Πάντα άξιοι και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε. Πάντα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε, να ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τον Διοικητικό Συμβούλιο για την άψογη φιλοξενία στο όνομα που ανησυχείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε τον κύριο Γεωργίου Σάβα, μέλος της Ομοσπονδίας μας, από τη Ρόδο, πρόεδρος του συνεταιρισμού, αγαπητός φίλος, εδώ συζητάμε, κύριε Ψηλάδη, ο Πρωθυπουργός βουλευτής να κάνει μια προμή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητέ ΣΑΠΑ, αξιότιμες και αξιότιμοι προσκεκλημένοι, θέλω να ευχηθώ καταρχάς υγεία, ευτυχία, προκοπή, επαγγελματική, προσωπική, οικογενειακή και να σας πω ότι πράγματι μας κάνετε περήφανους εσείς, αλλά και όλοι οι συνάδελφοί σας στα νησιά μας. Είστε μια αλυσίδα και αποδεικνύεται ότι τα Δωδεκάνησα μπορεί να μην έχουν αυτή την ασυνέχεια, να έχουν αυτή την ασυνέχεια λόγω της θάλασσας. Αλλά η ψυχή μας, η σκέψη μας και οι ενέργειές μας είναι κοινές. Είναι κοινές και αποδίδουν. Και μάλιστα, αγαπητέ Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, δίνουν μαθήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, όταν φοιτητής πήγα στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη κουβέντα που άκουσα από μια εμπόρισσα στην γειτονιά ότι αυτό που της έκανε εντύπωση όταν ήρθε στα νησιά μας για να κάνει γαμήλιο ταξίδι ήταν η ευγένεια των ιδιοκτητών και των οδηγών ταξί. Και δεν μπορώ να πω ότι εσείς είστε αυτοί οι οποίοι πρώτοι έρχεστε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που φιλοξενούν. Και αυτή η δυναμική που αναπτύσσουμε στον τουρισμό ένα μεγάλο μερίδιο τα έχετε όλοι σας.
και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε αυτό το έργο σας και εμείς αυτονόητα κοντά σας. Ευχαριστώ, Βασίλη μου, που είσαι καλά. Πρόεδρε, καλή μου φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά ακόμα. Ήρθαμε εδώ να περάσουμε καλά. Συγχαρητήρια σε εσένα και στο διοικητικό, αυτό το όμορφο διοικητικό συμβούλιο. Ευχαριστώ για τη στήριξη που μου δίνετε και εκλέγομαι στην Ομοσπονδία. Τα νησιά μας είναι ενωμένα τα τελευταία χρόνια και έχουμε γίνει μία δύναμη η οποία προσπαθούμε για το καλύτερο του επαγγέλματός μας και το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό το σύνδεσμο ιδιοκτητών μεταξύ Ρόδου να έρθει να παραλάβει μια πακέτα για την τόσα χρόνια συνεργασία, τα αισθήματα κ. Αντώνη Γκάλα. Χρόνια μαζί, παλεύουμε. Κύριε Νικητιάδη, κύριε Βλεφτά, παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ ως προερχόμενος από εδώ θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω τους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Να σημειώσω ότι είναι πολύ σημαντικό οι τέσσερις από τους πέντε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Εθνικού Κοινοβουλίου, το Δεκανήσι, να είναι εδώ. Ξέρω ότι η Νίκα Ιερατρίδη για προσωπικούς λόγους, πολύ προσωπικούς, δεν μπορεί να είναι εδώ. Άρα και οι πέντε βουλευτές είναι εδώ μαζί σας. Να συγχαρώ το Σωματείο, να συγχαρώ τον Μανώλη τον Κίνα. Αν διακρίνει κάτι το Σωματείο αυτό, είναι ότι δεν περιορίζεται στη συνδικαλιστική δράση, αλλά την ταυτίζει με την τουριστική ανάπτυξη. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό για να πάει μπροστά ένα Σωματείο. Να μην περιορίζεται μόνο στα αιτήματα, αλλά να κοιτάζει και την ανάπτυξη του τόπου. Και αυτό γινόταν από τον αείμνηστο τον Μανώλη τον Τσιγαρά μέχρι σήμερα με τον Μανώλη τον Κίνα. Θα μου επιτρέψετε κάποιες ευχές με περιεχόμενο. Καταρχήν με την καλή χρονιά να έχουμε όλη την υγεία μας, να έχετε όλη την υγεία σας και ειδικά εδώ στην ΚΟ που αντιλαμβάνεστε πόσο περισσότερο την χρειαζόμαστε. Ειδικά στην ΚΟ και εδώ ολόητο. Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα θέμα και θέλω να με προσέξετε επειδή όλοι πίνετε εδώ πέρα. Κατά την αποχώρηση σας περιορίζετε τον ύμνο μεταξύ σοβαρού και αστείου, το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν επικίνδυνες λακκούδες και πρέπει να προσέχετε όλοι σας. Πίνετε λοιπόν λιγότερο όσο λιγότερο μπορείτε. Και τρίτον, κλείνοντας, εύχομαι ό,τι καλύτερο για την καινούργια χρονιά, αλλά είναι μια δύσκολη χρονιά. Όλοι σας ζείτε την ακρίβεια και το κοκτέιλ που θα δημιουργηθεί τώρα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που φοβάμαι ότι δεν θα περιοριστούν θα κάνει πολύ πιο δύσκολη τη ζωή μας. Σας εύχομαι λοιπόν δύναμη για να καταφέρουμε να περάσουμε τις δυσκολίες της χρονιάς που έρχεται. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους, Πρόεδρε, συγχαρητήρια, πάντα τέτοια. Εγώ ήμουν και είμαι πάντα δίπλα σας και το ξέρετε και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας. Να είσαστε καλά μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωθυπουργό για την τιμή να με τιμήσει. Εγώ εύχομαι καλή χρονιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ και σε όλους τους επαγγελματίες ταξί. Είναι τιμή το ότι αυτή τη στιγμή είναι εδώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιάτα, πρόεδρος Καστιλιάδης, ο Πετράκης, ο φίλος μου ο Κώστας.
Τα σωματεία, τα δευτικά, που είμαστε κοντά σε εσάς, παιδιά, γιατί είμαστε μια ψυχή, ένα όλοι μας ίδιοι. Είναι οι αγωνίες που κάνουμε, το σωματείο της Καλύμνου να είναι καλά που είναι κοντά μας. Εγώ εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά, να είναι παραγωγική. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, τα Βαλκάνια είναι η καρδιά του Αιγαίου μας. Έρχονται πάρα πολλοί πάρα πολύ τουρίστες και μας θυμάνε, θα να πει ότι ο κόσμος προσπαθεί να ζει κοντά μας και να γίνεται ένα. Οι πελάτες οι οποίες έρχονται εδώ στην Βαλκάνισσο είναι 10 και 20 χρόνια εδώ και είναι φίλοι μας και είμαστε όλοι ενωμένοι και μια κοφιά. Εγώ, Μανώλη, να σε συγχαρώ. Ευελπιστώ του χρόνου να είμαστε στη Ρόδο και να είμαστε όλοι μαζί το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό το Σωματείο Ιδιοκτήτων Ταξί Καλύμνου, Πρόεδρε. Θα σου πείσω μια μαγέντα γιατί συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια. Έχουμε άρεστη συνεργασία. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευγενώς συμπεριφερόμενοι ως γόη διαχρονικά, καλωσορίζουμε αυτούς που ήρθαν από την Αθήνα, από τη Ρόδο. Ένα χειροκρότημα, συνάδελφοί σας είναι. Και από το Ηράκλειο, Λεβεντογένα Κρήτη. Χαίρομαι γιατί πραγματικά, αν και βρισκόμαστε λίγους μήνες μετά τις εκλογές, καταφέρατε να έχετε εδώ υπουργό, τρεις βουλευτές, δήμαρχο, την περιφερειάρχη, τη δημάρχους κλπ. Αυτό σημαίνει ότι είσαστε μια μεγάλη οικογένεια. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή το φίλο τον Γιώργο τον Νικητιάδη που είπε ότι δεν πρέπει να δίνετε προσέχετε τις λακκούδες. Και επειδή τον πρόσεχα όλο το βράδυ, θα τον πάρω μαζί μου γιατί έχει κίνδυνο αρκετά και πρέπει να τον προστατέψω. Και να του πω λοιπόν ότι οι λακκούδες δεν έχουν ούτε βάθος ούτε χρώμα. Είναι ένα μέρος του προβλήματος που πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και κεντρική εξουσία πρέπει να αντιμετωπίσει από κοινού. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Είμαστε όλοι εδώ μαζί για να τα αντιμετωπίσουμε και θεωρώ ότι αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε απόψε. Ότι εσείς και εμείς έχουμε μια ευθύνη, κορυφαία ευθύνη, θα έλεγα, απέναντι σε μια κοινωνία που περιμένει. Δηλαδή ότι ανταποκρινόμαστε με αποτελεσματικότητα, είμαστε ένας πιεστικός οργανισμός, τον οποίο πρέπει και να τον διαφυλάξουμε και να τον αναδείξουμε. Και το ότι οι πολύ καλές σχέσεις που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχιστούν και θα παράξουν ένα οικοδομητικό αποτέλεσμα προς όπλες της κοινωνίας. Να είσαστε καλά, καλή διασκέδαση. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι υγεία, χαρά και ευτυχία στις οικογένειές σας. Θέλω να ευχαριστήσω εξ αρχής τον Πρόεδρο και το Σωματείο όλο της ΧΟΠ, γιατί κάθε χρόνο, σαν καινούριος Πρόεδρος που είμαι και εγώ, έχω πάντα την ευχαίρεια να μιλάω μαζί του και να του ζητάω ό,τι βοήθεια χρειάζομαι και εκείνος καθαρά απλόγερα μου την δίνει. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και καλά να περάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περιφερειάρχα, θα θέλετε ένα χαιρετισμό. Μας ενημέρωσε η κυρία, καταρχάς να πω ότι η κυρία Μίγα Γιατρή δεν επικοινώνησε μαζί μας, έχετε τις ευχές της. Καλή χρονιά για προσωπικούς λόγους που οι περισσότεροι γνωρίζετε δεν μπορούν να είναι εδώ, όπως και η κυρία Επαρχός επικοινώνησε μαζί μας. Και εκπρόσωπος θέστη κάτι έκτακτο και εκπρόσωπος της Αρχαίας του Περιφερειάρχης της Αυγουζίνης. Στον Πρόεδρε, Πατέρα Διονύσια, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Βουλευτές όλων των κομμάτων, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών παρατάξεων, των δημοτικών παρατάξεων, συνάδελφοι στον Α και στον Β βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπατριώτες και συμπατριώτες, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Ενώσεως Ταξί
κακό. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία, ευλογία, ασφάλεια στις ρόδες σας και στα τιμόνια σας. Η Παναγιά να είναι πάντα μαζί σας, να γυρνάτε ασφαλή στο σπίτι σας. Κάθε χιλιόμετρο είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να σας στερηθεί κανένας, μας σας χρειαζόμαστε. Κλέβω την έκφραση του Δημάρχου του ΣΚΟ, ευγενώς συμπεριφερόμενοι, να υπενθυμίσω σε κάποιους πως εδώ δεν είναι πολιτικόροι και αυτές οι στιγμές δεν ανήκουν σε εμάς, ανήκουν σε εσάς. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε δίπλα σας, πρόεδρε το ξέρεις, 24 ώρες 24ωρο, όσο διαρκεί και η βάρδιά σας, 24 ώρες 24ωρο και ολεκτικά, μάλλον όλοι τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε. Και ως περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του περιφερειάρχη μας. Ξέρετε ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ήταν αυτή που πρωτοτύπησε στις μετατροπές των πενταθέσεων αδειών ταξί της υπάρχουσες και μετατράπηκαν σε νιατάσια. Πολλές περιφέρειες τώρα μας ακολουθούν. Χαιρόμαστε για αυτή την πρωτοπορία. Με αυτές τις πρωτοπορίες λοιπόν συνεχίζουμε και έχει ο Θεός, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και προχωράμε. Να είστε καλά, υγεία και ευλογία. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευτυχισμένο το 2023. Στους συναδέλφους όλους καλές διαδρομές. Και πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Δεν θα σας κουράσω πολύ όμως. Είναι υποχρέωσή μου, το θεωρώ υποχρέωσή μου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που είμαστε εδώ στην Χοροσκορίδες και στην κοπή της Βασιλόπιτας. Να ξέρετε όλοι ότι το σωματείο του ΣΚΟ είναι ένα σωματείο που είναι παράδειγμα προς μίμηση, είναι άξιοι επαγγελματίες και στις δύσκολες στιγμές που χρειάστηκε ήταν δίπλα στους αγώνες για το ταξί. Θα τελειώσω με κάτι το οποίο το θεωρώ υποχρεώσιμο. Πέρυσι στις 18 Ιουλίου του 2023 υπήρξε μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε το νησί μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες του ΣΚΟ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΟ, που έδειξαν την έμπραχτη στήριξή τους στις πληγέντες περιοχές του νησιού μας. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς για την έμπραχτη στήριξή σας, καθώς και για τους εθελοντές προστασίας του Δήμου ΚΟ που τους βρήκα εγώ ο ίδιος στην Νότια Ρόδο, έφυγαν από τα σπίτια τους και έσπιναν φωτιές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που το δεκανήσια το δείξαμε ότι στις δύσκολες στιγμές είμαστε όλοι ενωμένοι. Το ευχαριστώ είναι από τα βάθη της καρδιάς μου και ανταποκρίνεται και ο χαιρετισμός μου για τους συναδέλφους της Ρόδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σειρά μας και εμείς θα ήταν αγένεια να μην τιμήσουμε αυτό το πολύ καλό σωματείο της ΚΟ και στο πρόσωπο του Μανώλη του Κίνα που είναι ένας άξιος πρόεδρος και έχει ένα θαυμάσιο διοικητικό συμβούλιο. Συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα παιδιά. Πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλους που ήρθαν. Η τιμή είναι μεγάλη, ειδικά σε αυτούς που ταξίδεψαν από μακριά. Είμαστε συγκινημένοι, γιατί κάθε χρόνο μας στηρίζουν και είναι εδώ και όχι μόνο εδώ. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, Πρόεδρε. Πάντα ό,τι ζητήσουμε, κύριε Πετράκη, από το πανέμορφο Ηράκλειο. Ο Ελευθέρης ο Πετράκης θα πρέπει να μου πει δύο κουβέντες. Δεν μπορεί να έρθεις από την Κρήτη, εκτός και η Ιρακή μια πολύ και δεν μπορείς να αρθρώσεις λόγο. Εγώ έχω συζητήσει την άποψη κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος δεν έχει αυτό το να δηλωτεί. Εγώ με... Ναι, σε λίγο θα γίνω μόνιμος κάτοικος όπως ο κύριος Παμάκη, τον διοικητή της Λουσικής Αστυνομίας, παρόλο που τον είδα από μακριά, όταν τον χαιρέτησα. Εγώ σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Ο Μανώλης και όλοι οι συνάδελφοι του Λεκανίσου μας έχουν εκπλήξει. Τους στηρίζομαι και θα τους στηρίζουμε πάντα. Καλά να περάσετε. Σπαμένη σέση.
Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα πω τίποτα φέτος. Η παρουσία σας μας συγκινεί και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Σε λίγο θα γίνει μια ελπιοφόρος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει να βγάλουμε ούτε ένα ευρώ. Είναι απλά να βγουν τα έξοδα και κάποια λεφτά, όπως ήδη έχουν πάει, από προκαταβολικά σε κάποιες αγαθοεργίες, σε κάποιες που έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση και να είστε πάντα καλά. Επίσης, να μην συγγνώμαστε. Να ευχαριστήσω την κυρία Σβήνου για τη δωρεάν φιλοξενία στο ξενοδοχείο, όταν χρειαστήκαμε, όπως και τον κύριο Πουλιού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους έχουν βοηθήσει. Κυρία Κωνιδοπούλου, κύριε Μπλέτσα, λίγο πριν ανέβετε στη σκηνή εδώ στη Νέα Φαντασία, στη χωροσπερίδα των ταξί εδώ στην ΚΟΠ, πείτε μας έτσι πώς αισθάνεστε που θα βγείτε για σας, κύριε Μπλέτσα, σε ένα γνώριμο κοινό, μιας και είστε δικό μας παιδί, και εσείς, κυρία Κωνιδοπούλου, που το όνομά σας είναι συνυφασμένο με την ελληνική, με την νησιώτικη μουσική. Κυρίες πρώτα. Κυρίες πρώτα, ευχαριστώ πολύ. Καλώ σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην ΚΟ, ένα από τα πιο όμορφα νησιά μας. Και χαίρομαι για απόψε, γιατί βλέπω πολύ θερμό το κοινό, βλέπω πολύ μεγάλη προσέλευση και έχω και λίγο άγχος, αλλά ανυπομονώ να βγω στην πίστη και να περάσω κι εγώ ωραία μαζί με τον κόσμο. Είμαστε γλεντζέδες, Κόη. Θα δείτε ότι θα σας αγκαλιάσουμε, θα χορέψουμε, θα τα περάσουμε πολύ όμορφα. Ξέρω, γιατί έχω να έρθω πολύ καιρό, αλλά θυμάμαι. Ξέρω ότι είσαστε του γλεντιού. Κύριε Μπλέτσα, κι εσείς? Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι ξανά εδώ στο μαγαζί που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Κάτω είναι φίλοι, είναι συγγενείς, είναι γείτονες, συμπατριώτες, πολλά χαμόγελα, γνώριμα πρόσωπα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει έρθει η φίλη μου απόψε εδώ και μου κάνει και την τιμή να μοιραζόμαστε τη σκηνή και να της δείξω και τον τόπο μου ξανά. Θέλω να σας πω μόνο το εξής. Θέλω να αφιερώσω την απόψινή βραδιά στη μεγάλη μας, την Άννα Σαρή Καραμπεσίνη. Επειδή είναι έντονο το νησιώτικο χρώμα, έντονη παράδοση και είναι και από κάτω και μουσική της παράδοσης και βιολιά και λαούτα ήρθανε να... Ωραία. Θέλω να όλη αυτή η βραδιά να είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.